Ιορδανίδης Γεώργιος, διευθυντής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΤ Δυτικής Μακεδονίας και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία, να πω δύο λόγια για τη σημερινή διαδικασία. Ναι, και αλήθεια είναι ότι έχουμε την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να διεξάγουμε την ορκομοσία των πτυχιούχων των δύο προγραμμάτων της ΑΣΠΕΤ στο παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή του ετήσιου προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης και του προγράμματος στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ΑΣΠΕΤ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αμυφθήκαμε όμως, νομίζω σήμερα, με την αθρώα προσέλευση του κόσμου. Όλοι οι πτυχιούχοι των προγραμμάτων αυτών έχουν ξανασυμμετάσχει σε διαδικασίες ορκομοσίας. Έχουν πάρει και άλλα πτυχία, έχουν πάρει μεταπτυχιακά, έχουν πάρει διδακτορικά. Ωστόσο, η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερη κυρίως για αυτούς. Κατέβαλαν μια μετάφραση. Όταν ξεκινήσαμε όλοι μαζί, υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα φέτος. Όλοι μαζί κάναμε την αρχή. Εσείς ως φοιτητές, εμείς ως διοικητικό προσωπικό. Άρα όλοι ήμασταν καινούργοι στο εγχείρημα αυτό. Κουραστήκατε, υπήρξαν εντάσεις, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξαν συγκρούσεις, υπήρξαν διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι που σηματοδοτούν ουσιαστικά και έναν ζωντανό οργανισμό. Ενδεχομένως δεν το ξέρετε, το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, του Εδρέα Τσικοζάνη, είναι το πολυπληθέστατο παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα δύο προγράμματα της ΑΣΠΕΤ, του ΕΟΕΦΕ και του ΠΕΣΥ. Είναι το δεύτερο μετά την Αθήνα. Άρα, σε ένα τέτοιο πολυπληθές παράδειγμα, όλα όσα ανέφερα πριν, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο. Πιθανότατη σχολή παιδαγωγική και τεχνολογική εκπαίδευση. Έρχομαι να διαβεβαιώσω. Μπροστά στην επιστημονική υπεύθυνη του ΕΠΕ της ΑΣΠΕΤ. Και στο διευθυντή του ΕΠΕ Κοζάνης. Ότι θα σκώ τα δικαιώματα. Με συνειδησία, ήθος και ελεύθερο χρόνο. Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα επιδιώκω σταθερά να εμπλουτίζω τις γνώσεις μου και στην υπεράσπισή της, συνυπηρετώντας την προσωπική και την κοινωνική πρόοδο. Αποφεύγοντας κάθε άδικη πράξη, θα τηρώ πιστά και με ακρίβεια τα διδάγματα που έλαβα από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Πότε θα βγούμε. Θα βγούμε για το Μίτσο. Μας το πείτε όλα.